Τα άτομα με αναπηρία ώρες εκπέμπουν για ακόμη μία φορά SOS για τους πεζόδρομους μετά το τραγικό γεγονός της ανεξέλεγκτης πορείας ακυβέρνητου του αγροτικού αυτοκινήτου μέσα στον πεζόδρομο της πόλης στην οδό Παύλου Μελά. Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας εξέφρασε προς κάθε υπεύθυνο τον έντονο προβληματισμό της για την κατάσταση της αυξημένης επικινδυνότητας που επικρατεί στους πεζόδρομους. Προσπαθήσαμε να δώσουμε και εμείς την δική μας διάσταση σε αυτό το γεγονός το οποίο είδε την δημοσιότητα προχθές. Δηλαδή το αυτοκίνητο το οποίο ανεξέλεγκτα κατέβαινε την Παύλου Μελά προς τους πεζόδρομους, ακυβέρνητο και απειλούμενο την υγεία και την ακεραιότητα των πολιτών των οποίων υπήρχαν εκεί στους πεζόδρομους, ήταν αμέριμνοι, έπιναν τον καφέ τους και περπατούσαν προκειμένου να διεκπαιρεώσουν τις καθημερινές τις εργασίες. Ήταν ένα γεγονός το οποίο νομίζω συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Βέβαια δεν υπήρξε κάποιο αρνητικό περιστατικό να χτυπήσει δηλαδή κάποιον πεζό και να προκληθούν σωματικές βλάβες. Αλλά ήταν ένα περιστατικό όμως που θορύβησε όλη την κοινωνία, την τοπική κοινωνία και κάτι το οποίο ενδεχομένως θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί. Ο πρόεδρος τονίζει ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει καμία μέρημνα και κανένας ουσιαστικός έλεγχος των αρμόδιων υπηρεσιών και των εποπτευόμενων αρχών, απορρίπτοντας τεράστια ευθύνη στις αρχές για την ασφάλεια και τη σωστή χρήση των πεζόδρομων, τονίζοντας πως αυτοί πρέπει να προορίζονται μόνο για αυτούς για τους οποίους κατασκευάστηκαν, δηλαδή τους πεζούς, χωρίς εξαιρέσεις, δικαιολογίες και παρενθέσεις. Με κάποιο τρόπο, ώστε να μην επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων, να υπάρχουν δηλαδή εμπόδια σταθερά τα οποία να απαγορεύουν και να αποτρέπουν ακόμα και το πάρκινγκ των αυτοκινήτων στο συγκεκριμένο σημείο που προσπάθησε ο οδηγός αυτού του οχήματος να το αφήσει έστω και για λίγα λεπτά, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος όταν κινούνται οχήματα, μηχανάκια μέσα στους πεζόδρομους να προκληθεί ένα ατύχημα, γιατί μέσα σε αυτούς όποιος κινείται πεζός έχει την αίσθηση της μεγαλύτερης ασφάλειας, γιατί είναι ένας πεζόδρομος και όλοι ξέρουμε ότι στους πεζόδρομους κινούνται οι πεζοί, μπορούν οι καταστηματάρχες να έχουν τα εμπορεύματά τους αλλά και τις βιτρίνες τους και ο κόσμος να χαζεύει αυτές, γιατί αυτό είναι το δεδομένο μέσα στους πεζόδρομους, και όλο αυτό να γίνεται με μια μεγαλύτερη ασφάλεια, να συμβαίνει με μεγαλύτερη ασφάλεια, ώστε αυτοί που κινούνται και επιλέγουν τον πεζόδρομο για να κινηθούν να μην κινδυνεύουν από οποιοδήποτε κίνδυνο που μπορεί να προέρχεται από αυτοκίνητο, μηχανάκι και οτιδήποτε άλλο κινείται σε αυτούς.